Προσέξτε να δείτε τώρα. Μας στέλνει μήνυμα και είναι ωραίο να κάνουμε και θέματα από μηνύματα τηλεθεατών. Μας στέλνει μήνυμα ο κ. Παναγιώτης Μουρίκης και μας λέει: Είμαστε νομάδες μελιού. Νομάδες μελιού, τι εννοείται? Μας στέλνει και αυτά τα πλάνα. Εδώ και 60 χρόνια, από πατέρα σε γιο και ναι, μέχρι πίσω σε παππού, έχουν το εξής σύστημα. Παίρνουν όλα τα μελίσια, τις κυψέλες τους και τις φορτώνουν σε ένα φορτηγό και γυρίζουν σε όλη την Ελλάδα για να βρουν που έχει το καλό θυμάρι, το καλό πεύκο, τα καλά άνθη. Και οι μέλισσες δεν έχουν ένα συγκεκριμένο σημείο που είναι. Κάνουν σε όλη την Ελλάδα περιοδία με το φορτηγό. Να τα. Να το. Και πάμε στη Θάσο τώρα, πάμε στα μέρη σου, Ηλία. Ναι, αν σου λείψει το νησί σου. Πευκόμελο. Στη Θάσο θα πάμε. Πευκόμελο, έχει Θάσο. Συνήθως νομίζω, ναι, μην το παίζω και έξυπνο στον άνθρωπο. Πάμε να πεις μια καλημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Μουρίκης, λοιπόν, που μας έστειλε τα πλάνα και μας είπε ότι είμαστε οι ομάδες του μελιού. Και να τι είναι ομάδες. Καλή σας μέρα, καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, κυρία Μαυραγάνη, καλημέρα. Φέη, Παναγιώτη. Καλημέρα, Φέη, καλημέρα. Πού σας πετυχαίνουμε? Έτσι, είστε στη Θάσο πού? Σε ποια περιοχή είναι? Είμαστε στη Θάσο, στην περιοχή του Λιμένα, στο όρος Ψαριό. Βλέπετε γύρω, δείξε μας λίγο, Θωμά, εδώ πέρα λίγο τα πλάνα. Έλα, Θωμά. Θωμά, είσαι σπίτι. Πω, πω, ομορφιά μας το δάσος. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα φύση, κοιτάξτε χρώματα. Εδώ θα σας δείξουμε πώς γίνεται η παραγωγή του μελιού του πευκόμελου, γνωστού και περίφημου πευκόμελου Θάσου, που είναι ένα από τα πιο αρωματικά και πιο νόστιμα μέλια της Ελλάδος. Άρα το πέτυχες, πευκόμελο η Θάσος, φημίζεται, το πιο αρωματικό. Για δείξτε, δείξε μας, Παναγιώτη. Αυτές οι κυρίθρες τώρα είναι έτοιμες πευκόμελο και παίρνουμε τα τελάρα, με τις κυρίθρες δηλαδή με το μέλι, ναι, τις πηγαίνουμε στην αποθήκη μας, όπως βλέπετε είναι γεμάτες, ούτως ώστε να γίνει η συγκομιδή, να βάλουμε το μέλι που λέμε στο δοχείο εμείς οι μελισσοκόμοι και από εκεί να γίνει η συσκευασία και η διανομή. Υπάρχει, Παναγιώτη, συγκεκριμένη ώρα που το κάνατε αυτό, γιατί κάποτε ένας άλλος μελισσοκόμος μας είχε πει ότι οι μέλισσες όταν είναι πολύ πρωί ενοχλούνται, θέλουν την ησυχία τους. Ακριβώς. Τώρα είμαστε σε κατάλληλη ώρα. Είναι η καταλληλότερη, θα έλεγα, γιατί είναι η ώρα που πετάνε, συλλέγουν το μέλι από τα πέφτα και δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Λείπουν από το σπίτι. Λείπουν από το σπίτι και κάνετε εσείς τη δουλειά σας ανενόχλητη. Είναι κάποιες, δεν είναι όλες έξω, αλλά είναι και κάποιες μέσα. Από πατέρα σε γιο. Εσύ δηλαδή... Ο πατέρας εδώ. Καλημέρα στον μπαμπά. Εδώ και 60 χρόνια στη δουλειά ξεκίνησε τα δικά του τα μελίσια, σιγά σιγά. Και πλέον έχουμε επεκταθεί. Έχουμε μια αρκετά καλή και μεγάλη μονάδα. Άρα εσύ, Παναγιώτη, προσπαθούμε... από ό,τι καταλαβαίνω, έζησε σαν παιδάκι αυτή τη ζωή, μέσα στο φορτηγό με τον πατέρα ή και τον παππού. Παιδί, κυρία Φέη, δεν έχω κάνει κάτι άλλο στη ζωή μου. Αυτή είναι η δουλειά μου, την αγάπησα από μικρό παιδί. Μπήκα στα μελίσια και εγώ από μικρή ηλικία, ίσως που θυμάμαι τον εαυτό μου, και συνεχίζουμε την παράδοση στον πρωτογενή τομέα. Πώς είναι η ζωή τώρα κάποιου ομάδα μελιού? Όλο το χρόνο ταξιδεύετε, όλο το χρόνο μετά. 365 μέρες που έχει ο χρόνος, στις 250 τουλάχιστον είμαστε σε αυτό το φορτηγό. Ζούμε εδώ, βαλάμε τα μελίσσα μας που είναι τα του μέλι. Συγγνώμη, όταν λέτε ζείτε εκεί. Μέλι ποιοτικό. Κοιμάστε μέσα στο φορτηγό. Ακριβώς. Για δείξτε το μας λίγο, για πηγαίνει να μας το δείξεις. Κοίταξε, τώρα έχει διαμορφώσει σε κινητό σπίτι όλο το φορτηγό. Να μεταφέρεις τα... Και όλη η οικογένεια, όπου γης και πατρίς δηλαδή αυτό που λένε. Να μεταφέρεις και εσύ. Ακριβώς. Για δείξε μας, Παναγιώτη. Η μελισσοκομεία δεν είναι τόσο ρομαντικό και τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Η μελισσοκομεία, κυρία Φέη, η πραγματική μελισσοκομεία για να παράξεις μέλι σημερινή εποχή στην Ελλάδα, πρέπει να κάνεις πολύ κόπο και να αφιερώσεις όλο σου τον εαυτό σε αυτό. Πεύκο, Άνθη, Κυπαρίσια, πού είναι ο κάθε τόπος κατάλληλος, έλατο στην Ελλάδα, για να βγάλετε το αντίστοιχο μέλι? Ποιες περιοχές επισκέπτεστε? Εμείς, να σας δώσω να καταλάβετε, κάνουμε 750 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή, έχουμε φύγει από την έδρα μας, που είναι στη Στεφάνη Βιωτίας. Πιο κοντά το μικρόφωνο, πού είναι η έδρα σας? Είναι στη Στεφάνη Βιωτίας, όπου έχουμε το συσκευαστήριό μας, που παράγουμε το μέλι, και έχουμε κάνει 750 χιλιόμετρα και άνοιξη και φθινόπωρο, ούτως ώστε να παράγουμε αυτό το μέλι. Στην Ελλάδα την υπόλοιπη, ποιος είναι ο κάθε τόπος που έχει, δηλαδή που είναι, εκεί είναι το καλό πευκόμελο, πού είναι λατόμελο, για άνθη, για θυμάρι, ποιοι τόποι της Ελλάδας? Κοιτάξτε να δείτε, κάθε περιοχή έχει τη δική της χλωρίδα. Από εκεί και πέρα είναι επιλογή του κάθε μελισσοκόμου. Εμείς, για παράδειγμα, προτιμούμε το πευκόμελο Θάσου, γιατί είναι πιο ποιοτικό, πιο νόστιμο και πιο γευστικό. Έτσι.
Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Και άμα το μέλι ζαχαρώνει, τι σημαίνει? Α, αν είναι, πολλοί νομίζουν ότι χαλάει το μέλι άμα ζαχαρώνει. Όχι, όχι. Αντιθέτως. Είναι φυσική σύσταση του μελιού να κρυσταλώνει. Αυτό ακριβώς. Είναι μύθος. Απλά κάποια μέλια, αυτά που είναι από κονοφόρα, όπως είναι ο πεύκος ή ο έλατος, ή η βελανιδιά για παράδειγμα, που παράγουμε αρκετοί από αυτοί, κρυσταλώνει πιο δύσκολα, γιατί δεν έχει μέσα ανθόμελο, ενώ τα ανθόμελα κρυσταλώνουν πιο εύκολα. Υπάρχει καλύτερο μέλι, αν έλεγε, γιατί το μέλι έχει κάποιες ιδιότητες και θεραπευτικές. Εμείς το αγαπάμε πάρα πολύ οικογενειακό στο μέλι, θεωρώ ότι είναι φάρμακο πραγματικά υπέροχο. Να είστε καλά και να προτιμάτε το ελληνικό, το γνήσιο μέλι. Εννοείται, και προσπαθούμε να το ψάχνουμε και από παραγωγούς, να ξέρουμε από πού παίρνουμε τι. Είναι απλά, κάποιο... κυρία, θέλει να κάνω μία απλή τέτοιο πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι ότι παλεύουμε με άνιστους παράγοντες. Οι παράνομες ελληνοποιήσεις αυτή τη στιγμή έχουν καταστήσει το ελληνικό μέλι και τον Έλληνα παραγωγό. Μας έχουν καταστρέφουν τη δουλειά. Σας καταστρέφουν τη δουλειά. Παναγιώτη, μου ξέρεις πώς θέλω να κλείσουμε. Δείξε μας το κινητό σπίτι σας. Να σας ακολουθήσει ο φίλος που κρατάει, ο Θωμάς, το κινητό. Να δούμε. Δεν είναι εύκολη ζωή τώρα, έτσι. Ο άνθρωπος φεύγει από τη Βιωτία να πάει στη Θάσο για να βρει το σωστό πεθυνόμελο. Να καταλάβετε, να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στο νησί της Θάσου 1500 μελίσσα παραγωγή. Τα οποία μαζεύεται μετά την κάθε μία από αυτές τις κυψέλες, τη φορτώνεται στο φορτηγό για το επόμενο μέρος. Μία εβδομάδα μόνο κουβαλάγαμε μελίσσα για να έρθουμε εδώ. Όπως μία εβδομάδα για να τριγύσουμε και μία εβδομάδα για να διώξουμε τα μελίσσα, να τα πάμε στη Μεσσηνία από εδώ πέρα. Με τι καιρικές συνθήκες, αν έχει βροχή, αν έχει καύσωνα, αν έχει δυσκολίες μεγάλες. Τι σημαίνει αυτό? Θωμά το δάχτυλο λίγο από την οθόνη. Θωμά το δάχτυλο. Ευχαριστούμε, Θωμά. Μέλι ξέρουμε να βγάζουμε. Δεν τέλεια. Πόσες μέλισσες έχει το κάθε μελίσσι, ρωτάει ο Ηλίας. Κοιτάξτε να δείτε, ανάλογα την εποχή, ένα μελίσσι μπορεί να έχει από 20.000 μέλισσες, 15 με 20.000 μέλισσες. Άρα βάλουμε πόσες γυναίκες τα βάζουν, ήθελα μελίσσι. Να καταλήξω. Μεγάλος πληθυσμός. Είστε και 70.000 μέλισσες. Έλα, δείξε μας και μέσα πώς είναι η ζωή σε ένα φορτηγό τώρα. Δύσκολο έτσι να ξεκινάς. Okay, να... Ναι, αλλά δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ναι. Είστε κρεβάτι μέσα. Πάμε. Γιάννη Στοματάδα. Φουσκώνει με τρόπο αέρα, πώς γίνεται? Τι βλέπουμε τώρα, περίμενε. Στον αέρα, στην καρότσα, αυτά είναι πολυτέλειες για μας, κύριε. Εκεί ξάπλωσε η καρέκλα. Όλος ο μελισσοκόπος για να βγάλει μέλι πρέπει να κοπιάσει. Πόσα άτομα κοιμάστε εκεί? Αυτή τη στιγμή είμαστε τρία παιδιά εργάτες, αλλά είναι σχεδόν μέλη της οικογένειάς μας. Καλή δύναμη. Γιατί είμαστε χρόνια και έχουμε δεθεί ιδιαίτερα. Μπράβο, μπράβο. Και ο πατέρας μου και εγώ. Και η αδερφή μου είναι στο κομμάτι των πωλήσεων. Έχουμε φτιάξει αυτή την μπράντα, όπως βλέπετε, και σιγά σιγά βγαίνουμε σε μαγαζιά. Δείξτε μου. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Γιατί άμα περιμένουμε από τη χοντρική, οι τιμές είναι. Παναγιώτη, έχουμε πολιτικούς τώρα. Τι μέλι να τους κεράσουμε? Όχι τσιμπήματα μελισσών. Μέλι. Ποιο είναι το καλό το μέλι για τους πολιτικούς? Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική. Και λέω μέλι, όχι λάδι, έτσι, όχι να λαδώσουμε. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω πώς μου το λέτε, αλλά η πολιτική πρέπει να σκύψουν πραγματικά στα προβλήματα του μελισσοκόμου. Και να μας γλυκάνουν, γιατί εμείς μόνο γλυκαίνουμε και μόνο πικραινόμαστε. Άρα δεν κερνάμε μέλι, να μας κεράσουν όχι μέλι. Αν δεν σκύψουν πάνω στα προβλήματα του κλάδου. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Προεκλογικά οι πολιτικοί στάζουν μέλι πιο πολύ από μελισσοκόμου. Όπα, το τέριαξε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά. Καλημέρα. Ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος. Είδες πόσα... Έχεις ένα επάγγελμα παραδοσιακό στο μυαλό σου, πόσα μυστικά υπάρχουν, πόσες δυσκολίες, πώς στείνει ο καθένας όλο τον κόπο του με έναν τρόπο που δεν τον φαντάζεσαι. Είναι τώρα, δύσκολο σημείο να επιλέξεις, να βάλεις τις κυψέλες, μετά πήγαινε πάλι να τριγύσεις. Είναι μεγάλη υπόθεση.